4 διακινητές, ενώ άλλα 3 πλοία, όπως είπαμε και προηγουμένως, παραμένουν ανοιχτά της Κύπρου. Ένα στο Ζήγη, ένα στον Πρωταρά και ένα στο Βασιλικό. Από αυτούς που ήρθαν, έχετε εντοπίσει 4. Έχουν οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Ναι, όπως και κάθε φορά που πρόσωπα φτάνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης σε συνεργασία με τους ανακριτές των επαρχιακών ΔΑΕ για εντοπισμό των προσώπων τα οποία διακινούν τους μετανάστες και κατά κάποιο τρόπο εκμεταλλεύονται τα πρόσωπα αυτά ώστε να έρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Έτσι, και τελευταία περίπτωση, το σκάφος των 55 προσώπων το οποίο προσάραξε στις ακτές του Κάπαρη πριν 2 μέρες, μετά από εξετάσεις και ανακρίσεις, έχει εξασφαλιστεί μαρτυρία αντίον 4 προσώπων, τα οποία φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση των συγκεκριμένων προσώπων. Έχουν συλληφθεί στη βάση δικαστικών ενταλμάτων, έχουν προφυλακιστεί για περίοδο 8 ημερών και η υπόθεση αυτή βρίσκεται υπό εξέλιξη. Τώρα, έχουμε τη δυνατότητα ως λιμενική αστυνομία να ελέγχουμε όλα αυτά τα πλοία που παραμένουν σε διάφορα σημεία της Κύπρου? Δηλαδή, φαντάζομαι υπάρχουν σε όλα τα σημεία άντρες της λιμενικής αστυνομίας. Σίγουρα, και να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει ακόμα ένα σκάφος το οποίο έρχεται από το Λίβανο, όπου μέλη μας είχαν συνοδεύσει πλοιάριο, όπου είχαμε επαναπροωθήσει αριθμών παράτυπων μεταναστών πίσω στο Λίβανο. Κυριολεκτικά, κύριε Κυριάκου, αυτή τη στιγμή τόσο το έμψυχο αλλά και άψυχο υλικό της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας βρίσκονται στις θάλασσες με σκοπό να επιτελέσουν το καθήκον τους. Άρα έχουμε ένα στο Ζήγη, ένα στο Κάβο Γκρέκο, ένα στο Βασιλικό. Είναι τα 3 που είναι ανοιχτά της Κύπρου και το πλοίο που έρχεται από το Λίβανο που πήρε τους μετανάστες. Ναι, 2 ήταν τα πλοία, κύριε Κυριάκου. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε φαίνεται ότι και 3ο πλοιάριο με 55 μετανάστες βρίσκεται στην ανοιχτά της περιοχής του Κάβο Γκρέκο, όπου αυτή τη στιγμή έχει άκατος της λιμενικής αστυνομίας το έχει προσεγγίσει. Άρα είναι 3 τα πλοία. Αυτή τη στιγμή ναι, είναι 3. 3 τα πλοία, άρα και πέραν των 200 μεταναστών έχουν προσεγγίσει τα τελευταία 24 ώρα την Κύπρο. Σοβαρότατη εξέλιξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέου. Καλή συνέχεια. Το